Σήμερα, κύρια, είναι η απεργία των οικοδόμων για το πρωί και το απογευματινό συλλαλητήριο 7 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Mm-hmm. Το κύριο ζήτημα, να σας πω για τον οικοδομικό κλάδο, είναι το κλέψιμο της ασφάλισης που συνδεγείται από το 2012 και μετά και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που έχουμε και ανοικοδόμηση και έχουμε την επανέναξη της κατασκευής, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με αποτέλεσμα, φανταστείτε, το 80% των συναδέλφων που έρχονται στο Ηράκλειο να καταθέσουν για σύνταξη να μην μπορούν να πιάσουν τα ένσημα, αλλά και το ποσό που υπογράφουν οι οικοδόμοι με υπεύθυνες δηλώσεις να είναι ψεύτικο και να γίνεται μια μεγάλη εισφοροκλοπή προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και στον ίδιο τον οικοδόμο με τις αποδοχές του ΕΣΥΜΟΥ. Mm. Είναι ένα κύριο ζήτημα αυτό για μας στον κλάδο. Πόσοι οικοδόμοι είσαστε? Στο νομό Ηρακλείου μπορούμε να πούμε πως είμαστε γύρω στους 3.000 οικοδόμους αυτή τη στιγμή. Αλλά αν πάρουμε το νούμερο ότι το 2009 ήμασταν γύρω στους 10.000 στο νομό Ηρακλείου, δείχνει και την κατάσταση με την κρίση που πέρασε ο κλάδος, που ουσιαστικά τον αποδεκάτησε. Σωστά, ήσασταν από τους πρώτους κλάδους που με την οικονομική κρίση είχατε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, εάν ανατρέξω προς τα πίσω, έτσι τη σκέψη, και πάω σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας δίδατε από εκείνα τα χρόνια, κύριε Γωνιανάκη. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει δουλειά και γίνονται κατασκευές, αλλά και μεγάλα δημόσια έργα, αλλά και ανακαινήσεις μεγάλων και ανεργίες ξενοδοχειακών μονάδων, δεν γίνεται να κλέβεται η ασφάλιση του οικοδόμου. Mm-hmm. Και να έχουμε οικοδόμους που δουλεύουν 40 χρόνια στα γιαπιά και να μην μπορούν να πιάσουν το όριο των εσήμων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τα ένσημά σας, ένσημα υπεραγνώστων και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουμε μάθει να λέμε από εσάς και με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο δικό σας τον κλάδο. Κινητοποίηση για εσάς σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο πού? 11 η ώρα στο εργατικό κέντρο, που θα γίνει η απεργιακή συγκέντρωση του Συνδικάτου και μετά θα ακολουθήσει και πορεία στους ειδικούς δρόμους του Ηρακλείου. Και το απόγευμα 7 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας με άλλα σωματεία ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη, ώστε να μην είναι στα χαρτιά. Γιατί, να σας πω, πλευρές αυτού του νόμου έρχονται να εφαρμοστούν ακόμη και στην οικοδομή, που είναι πραγματικά βαρέο και αφηγηνό. Δηλαδή, οι 2 ώρες πρώτες υπερορία απλέρωτες. Ή αντίστοιχα, πως οι εταιρείες μπετού μπορούν να δουλεύουν και τις Κυριακές, αναγκάζοντας τον οικοδόμο να μην ξεκουράζεται, με αποτέλεσμα να δούμε, θα δούμε δηλαδή, αν επικρατήσει αυτό το πράγμα που είναι νόμος αυτής της κυβέρνησης, να δούμε να αυξάνονται τα θύματα από εργατικά δυστυχήματα. Γιατί αν φανταστούμε ένας οικοδόμος δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα και δεν ξεκουράζεται, σύν την άλλη προσωπική ζωή που για κάθε εργαζόμενο έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, και ειδικότερα και με τις ανατιμήσεις των τιμών που έχουμε, δείχνει ουσιαστικά πως θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια σε 100 νεκρών. Και γι' αυτό αντιδρούμε και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλου του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου και του συνταξιούχου και στο απογευματινό συλλαλητήριο. Δεν πρέπει να περάσει αυτός ο μεσαίωνας που ψήφισε το καλοκαίρι η κυβέρνηση.